Να είστε γερός. Χρόνια πολλά για τις μέρες και για τους εορτάζοντες και για εσάς και για τον κύριο Κατρού. Καλό χρόνια πολλά. Ο κύριος Πλεύρης έχει περάσει τέτοια ταλαιπωρία στην εντατική που δεν μασάει με τον κορονοϊό καθόλου. Εντάξει, όλοι πρέπει βέβαια να προσέχουμε. Η σκέψη μας να είναι κυρίως στους διασωληνωμένους ανθρώπους που δίνουν μάχη. Έχετε δίκιο. Δεν είχαμε πει κιόλας. Στις οικογένειες βέβαια των θυμάτων. Ακριβώς. Τα είχαμε πει κιόλας εδώ. Επειδή θέλω να ξεκινήσω με αυτό και με τους δύο. Επειδή κανείς από τους δύο δεν είναι χθεσινός, σας ψηφίζει πολλοί κόσμος και έχετε ευθύνη σε αυτό και συμφωνείτε ότι θα υπάρξει επόμενη μέρα. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Πλεύρη και κύριε Κατρούγκαλε. Πρώτα με εσάς, κύριε Πλεύρη, από την πλευρά της κυβέρνησης. Διότι εδώ ήδη συζητάμε για την επόμενη μέρα. Συζητάμε ότι θα ανοίξουν κάποια μαγαζιά πρώτα, κάποιες υπηρεσίες και κάποιες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να παγώσει για πάντα και να μείνει έτσι η οικονομία. Από την άλλη, δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα δεδομένα. Ούτε εμβόλιο έχουμε, ούτε τα φαρμακευτικά σχήματα σύμφωνα με τους ειδικούς έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να βγούμε έξω και να το πληρώσουμε αυτό με συνέπεια να γυρίσουμε ακόμα περισσότερο πίσω? Είναι μια συζήτηση η οποία είναι σκληρή, αλλά μάλλον η πολιτική ευθέως πρέπει να την κάνουν, γιατί αυτή η απόφαση είναι κυρίως πολιτική. Είναι έτσι, κύριε Πλεύρη? Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, η προτεραιότητα ήταν η ανθρώπινη ζωή και να αποφευθεί μια ανθρωπιστική κρίση, να μην ζήσουμε συνθήκες δηλαδή να κρασάρει το σύστημα υγείας, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, διότι προφανώς όταν έχεις πάρα πολύ κόσμο να νοσηλεύσεις, όσο τέλειο σύστημα και να έχεις, πόσο μάλλον η Ελλάδα που δεν είχε και το τέλειο σύστημα, δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέτε αφορά κυρίως τους ειδικούς. Υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που αυτή είναι η προτεραιότητα, βάζουν και αυτοί το χρονοδιάγραμμα, το πώς θα έρθουμε με μεγάλη προσοχή στην κανονικότητα, αποδεχόμενοι ότι βγαίνοντας ενδεχομένως να συνεχίζεται να υπάρχει, δεν εξαφανίζεται ο ιός, υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης κόσμου, αλλά εδώ πέρα γίνεται μια ζυγαριά μεταξύ σε ποιο στάδιο απόδρασης βρίσκεται ο ιός και σε τι βαθμό βρίσκεται το σύστημα υγείας που πλέον έχει χίλιες κλίνες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 52 συνανθρώπους μας, άρα υπάρχει ένας υπολογισμός ότι μπορεί το σύστημα υγείας να αντέξει. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι ο λόγος στους ειδικούς ακόμα. Και προφανώς πολιτικές είναι οι αποφάσεις, αλλά θα ακούσουμε τι θα μας συμβουλέψουν και άνθρωποι. Να ακούσω και τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλε, από την πλευρά τη δική σας και της αντιπολίτευσης, ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα τώρα, που κλείνει ένας πρώτος κύκλος, πώς είδατε συνολικά τη διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης, και δεύτερον, πώς θεωρείτε ότι θα είναι αυτή η επιστροφή? Δεν σας ακούω. Αν γίνεται να φτιάξουμε την επιστροφή του κύριου Κατρούγκαλου. Μέχρι να φτιάξουμε την επιστροφή, να πάμε στο βουλευτή. Κύριε Βουλευτά, πάντως τα πήγατε τόσο καλά στα νοσοκομεία που πια είναι άδεια. Δεν υπάρχει κόσμο στα νοσοκομεία, έτσι. Έχουν αδειάσει, γιατί τα μέτρα που πήρατε ήταν πολύ σοβαρά. Στον αλλά κύριο στα Πλεύρη. Στον κύριο Πλεύρη, στον βουλευτή. Πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα για να γίνουν χειρουργία. Είναι διάφοροι που είναι χρονίως πάσχοντες και δεν πάνε στο νοσοκομείο. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει η ροή των ασθενών. Γι' αυτό, όπως ακούσατε, ότι ξεκινάει και το είπε και ο κύριος Κοντοζαμάνης, να γίνονται χειρουργία. Γιατί όταν λέμε επάνωδο στο κομμάτι της υγείας, προφανώς πρέπει να ξανανοίξουν τα χειρουργεία. Διότι η λογική του να παγώσουν όλα τα χειρουργεία ήταν ότι το χειρουργείο πάντοτε δεσμεύει κλίνες, είτε κλίνες απλές είτε κλίνες μες. Εμείς θέλαμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να έχει ελεύθερες κλίνες. Άρα η επάνωδος γίνεται. Εγώ σαν δικηγόρος βλέπω ότι σιγά σιγά πάει να γίνει και με προσοχή και στο κομμάτι των δικαστηρίων. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πάντοτε στο προσκήνιο πρέπει να είναι ο ανθρωπιστικός παράγοντας. Αν δούμε, γι' αυτό πάμε κλιμακωτά. Πρέπει οι καρκινοπαθείς να επιστρέψουν στις θεραπείες τους, είναι σαφές. Να πάμε στον κύριο Κατρούγκαλο που έχει και περιορισμένο χρόνο. Κύριε Κατρούγκαλε, μας ακούτε τώρα? Κύριε Κατρούγκαλε, μας ακούτε? Τώρα σας ακούω. Συγγνώμη για το. Είναι και δικό μας θέμα, υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Άκουσα τον κύριο Πλεύρη. Οι δικές μου παρατηρήσεις είναι ότι προφανώς πρέπει να ακούσουμε τη συμβολία των ειδικών. Έχουμε οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ναι. Έχει έρθει τώρα η ώρα για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στις οποίες έχουμε μια σχετική καθυστέρηση, δηλαδή για μαζικά τεστ στον πληθυσμό, για μια ειδική φροντίδα σε εκείνες τις ευάλωτες ομάδες. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι μολονότι έχουμε ένα γενικό έλεγχο της διάδοσης του ιού στο γενικό πληθυσμό, έχουμε σε ομάδες ευάλωτες, είτε αυτές είναι γυροκομεία, είτε αυτοί είναι μετανάστες και πρόσφυγες, εξάρσεις.
Πρέπει λοιπόν να ληφθούν πια μέτρα τέτοιου είδους, στοχευμένα, γενικά στο σύνολο του πληθυσμού με δειγματοληπτικά τεστ και προφανώς ιδιαίτερα στοχευμένα εκεί που υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες εξάπλωσης του. Κύριε Υπουργέ, είδαμε σήμερα τις κλινικές αυτές. Ξέρουμε και ξέρετε καλά, γιατί είστε υπουργός και βουλευτής, ότι υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές στη χώρα που είναι τρισάθλιες. Το γιατί λειτουργούν, επίσης το ξέρουμε. Στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιος έχει κολλητό στο πολιτικό σύστημα και δεν τον έχουν κλείσει ακόμη. Με αυτές τις κλινικές τι να κάνουμε? Πρώτα κάτι πρώτα δεν κάνανε οι νεοδημοκράτες, κάτι δεν κάνατε εσείς. Μήπως είναι η ώρα κάτι πρώτα να κάνουμε? Πρώτα να σας πω ότι σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε μια πολύ ανησυχητική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το 50% των θυμάτων σε πολλές χώρες είναι σε γυροκομεία. Αυτό δεν το έχουμε δει ευτυχώς ακόμη στην Ελλάδα. Υπάρχει επομένως μια ανάγκη που προκύπτει από γενικότερες λόγους πρόληψης και μια ειδικότερη που την επισημαίνετε εσείς. Γιατί δυστυχώς πράγματι υπάρχει ένα καθεστώς παρόμοιας, θα έλεγα ασυδοσίας, σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργίας παρόμοιων ιδιωτικών σταθμών, που εκεί πρέπει να ληφθούν άμεσα και αναγκαία μέτρα. Και από εκεί και μετά. Επειδή κυβερνήσατε ότι... και εσείς 5,5 χρόνια, όλο το πολιτικό σύστημα έχει ευθύνη για τους οίκους ευγυρίας και για τις κλινικές αυτές, όλο το πολιτικό σύστημα. Μήπως είναι η ώρα τώρα να το πάρουμε από την αρχή? Πρέπει. Αλλά δεν πρέπει να ισομερίζονται και οι ευθύνες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μια διακυβέρνηση σε συνθήκες μνημονίων, που νομίζουμε ότι γενικά προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις χρόνιες ευθύνες που έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Να προλάβω κάτι, κύριε Κατρούγκαλε, για να το σχολιάσει ο κύριος Πλεύρης. Ναι. Αν μου επιτρέπετε μόνο, ναι, μία διαφωνία, κύριε Πολιτή, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι κλινικές που έχει η χώρα και ο έλεγχος που γίνεται. Οι περισσότερες είναι άριστες. Οι περισσότερες είναι άριστες. Μην πείτε το αυτονόητο. Και με νόμο του κυρίου Ξανθού, είναι πολύ πρόσφατος και ο νόμος για τις ιδιωτικές κλινικές και για τους έλεγχους. Θεωρώ ότι στη μεγάλη πλειονότητα είναι άριστες. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι πάρα πολύ καλές κλινικές. Είναι άριστες. Δεν υπάρχει και συμπληρωματικά. Μάλιστα. Δεν λέμε γιατί να μείνουμε λίγο. Αυτονόητο. Να πούμε και το επίσης αυτονόητο ότι αν δεν υπήρχε το δημόσιο σύστημα υγείας, προφανώς θα ήταν εντελώς ανήπορες όλες οι χώρες, λοιπόν, όχι μόνο η δική μας, να ανταποκριθεί σε αυτά, τα θέματα. Ακούστε όμως αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Περάσαμε μια τέσσερακοντα ετία αμφισβήτησης του κοινωνικού κράτους και μάλιστα των βασικών του δομών, όπως είναι τα εθνικά συστήματα υγείας. Και είναι ένα από τα σημάδια των διδαγμάτων της κρίσης, ότι αντιλαμβανόμαστε πια τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το θέλουμε όλοι. Επειδή ξέρω, κύριε Κατρούγκαλε, ότι έχετε και μια ανελημμένη υποχρέωση, αυτό που θέλω να ρωτήσω και να ακούσω και την άποψη του κυρίου Πλεύρη, εχθές και παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με την κριτική, με τις όποιες εντάσεις, συμπορευθήκατε με την κυβέρνηση, βάλατε πλάτη κι εσείς με προτάσεις και βέβαια στηρίζοντας και το μένουμε σπίτι. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το μέτωπο που άνοιξε χθες με την λεγόμενη, έτσι, με τα βάουτσερ, με όλα όσα ακούσαμε, αυτή την περίφημη εκπαίδευση η οποία έγινε και viral στο διαδίκτυο, θεωρείτε ότι είναι σκάνδαλο ή, να το πω εγώ απλά και λαϊκά, πατάτα του Υπουργού? Λοιπόν, προσέξτε. Εμείς στηρίξαμε, όπως έχουμε ευθύνη ως πατριωτική δύναμη και ως αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα αναγκαία μέτρα, ιδίως τα υγειονομικά μέτρα και ιδίως το μέτρο του μένουμε στο σπίτι. Γιατί ήταν σωστά μέτρα στο πλαίσιο και των αντίστοιχων οδηγιών που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Από εκεί και μετά όμως δεν προσυπογράψαμε μια σειρά από άλλα μέτρα, ειδικά για την επόμενη μέρα, ειδικά για την οικονομία και για την κοινωνία, που θεωρούμε ότι είναι πολύ πίσω από αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο τόπος. Και φυσικά ποτέ δεν παραδώσαμε το σημαντικό όπλο της κριτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των βάουτσερ πρόκειται προφανώς για σκάνδαλο. Αν το σκάνδαλο αυτό θα έχει και ποινική ευθύνη μένει να διερευνηθεί, η πολιτική του όμως διάσταση είναι ολοφάνερη. Να σας πω τα εξής τρία στοιχεία. Πρώτον, αντίθετα με ό,τι ισχυρίστηκε αρχικά η κυβέρνηση, ξέρουμε ότι υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Μάρτιο που επιτρέπει να οργηθούν απευθείας χρήματα από το ΕΣΠΑ για άμεση ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς να υπάρχει το ενδιάμεσο της κατάρτισης, το οποίο προφανώς κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρχει λόγος για ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά απλώς για να πάρουν χρήματα ορισμένοι δικοί μας άνθρωποι.
Έτσι. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τώρα το ακούνε σημαντικό. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, χωρίς να μεσολαβήσουν τα κέντρα, να πάνε απευθείας στον δικηγόρο τα χρήματα. Φυσικά. Φυσικά έχει δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χαλάρωση των σχετικών κριτηρίων διαθεσιμότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών του ΕΣΠΑ. Και ακριβώς αυτό φαίνεται ότι θα γίνει και τελικά. Δηλαδή, λέτε ότι δεν θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτά που θα δώσουμε τώρα, τα 600 άρια. Θα είναι από ευρωπαϊκά χρήματα. Τι θα πει η κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει δώσει τη δυνατότητα, το λέω σαφώς, και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό ακούγεται. Έχουν δημοσιοποιηθεί οι σχετικές επιστολές. Να προλάβουμε, να πάρουμε μια απάντηση. Γιατί... Μισό λεπτάκι να πω τα δύο επόμενα. Ναι, πείτε τα, για να σας απαντήσει. Οι προθεσμίες οι οποίες δόθηκαν, έστω και για αυτή την μία αναγκαία κατάρτιση, ήταν τόσο σύντομες που, για παράδειγμα, όλα τα δημόσια ΤΕΚ των δημόσιων πανεπιστημίων αποκλείστηκαν και ουσιαστικά 7 πλατφόρμες που είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν, προφανώς γιατί είχαν προσυνεννόηση τις αποκλειστικές αυτές προθεσμίες, πήραν αυτές τις δουλειές. Και τρίτο και σημαντικότερο, φαίνεται από ό,τι προκύπτει από τις καταγγελίες, ότι υπήρχε και προσωπική ανάμειξη συμβούλων του Υπουργού Εργασίας με ΚΕΚ ή και πλατφόρμες που πήραν είναι αρκετά αυτά, κύριε Κατρούγκαλε, και κρατάω σε μια μεγάλη παρένθεση, την οποία τη μεταφέρω απευθείας στον κύριο Πλεύρη, τη λέξη σκάνδαλο. Και νομίζω ότι, κύριε Πλεύρη, τώρα πρέπει να απαντήσετε. Λοιπόν, άκουσα δίκαιο. Η πράξη είναι ότι πρέπει να απολογηθεί ο Πρωθυπουργός. Έχει τεθεί ερώτηση κοινοβουλευτική από τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρέπει να πάει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει. Σωστά. Για πείτε μας, κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα, τα ΚΕΚ τα οποία αναφέρονται είναι τα ΚΕΚ που έχουν επιστοποιηθεί και παίρναν προγράμματα κατάρτισης 4,5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια ΚΕΚ είναι. Δεν προσθέσαμε ούτε ένα ΚΕΚ. Υπήρχε η ελεύθερη επιλογή του επιστήμονα να πάει οπουδήποτε. Δεν είναι απόλυτα ακριβώς αυτό που λέγεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απελευθερώνει μεν κονδύλια, αλλά εδώ πέρα θα εκμεταλλευόμασταν ένα κονδύλιο που ήταν ειδικό για την κατάρτιση και υπήρχαν τα χρήματα. Δεν μπορούμε να δίνουμε γενικώς και ορίστως από το ΕΣΠΑ. Και να σας πω κάτι, επειδή ακούστηκε το οτιδήποτε, λόγω του ότι υπήρξε η πίεση του χρόνου και δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να το διακόψει. Αλλά για τους δικηγόρους που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια κατάρτισης τα οποία υπήρχαν, και δεν μπορούμε να το υποτιμούμε, ήταν κορυφαίοι εκδοτικοί εκεί στο χώρο της νομικής. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει τα βιβλία του καθηγητή του κ. Κατρούγκαλου, που είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν και κάνει σεμινάρια δικηγόρων κάθε εξάμεινο και πηγαίνει κόσμο, συμμετείχε. Δεν ήταν όλοι, εντάξει. Ναι, υπήρχαν και καλοί, αλλά υπήρχε προσέχετε, γιατί. Ναι, αλλά ήταν επιστοποιημένοι. Ξέρετε πότε θα μπορούσε να κατηγορηθεί μια κυβέρνηση? Εάν έλεγε από αυτούς που έχω πιστοποιημένους, έρχομαι και επιλέγω κάποιους. Δεν έγινε. Μάλιστα. Τέτοιο. Αλλά γιατί δεν κάνατε αυτό που λέει ο κ. Κατρούγκαλος? Να τα δώσετε απευθείας στους επιστήμονες να τελειώνει το θέμα. Γιατί δεν αυτό σας λέμε, τους επιστήμονες θα χάναμε όμως το κονδύλι της κατάρτισης. Θα πηγαίναμε σε άλλα λεφτά που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Το κομμάτι της κατάρτισης, με συγχωρείτε κύριε Πιέρο, που είχαμε τη δυνατότητα, και αυτό ήταν η αρχική σκέψη, αλλά επειδή δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, ήρθε ο Πρωθυπουργός και το σταματάει. Που μας έδινε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ένα κονδύλι ολόκληρο και παράλληλα να γίνει μια κατάρτιση, να ενισχυθούν και οικονομικά και με τύπου επιδόματος οι επιστήμονες, παρά τις αντιδράσεις που είναι σεβαστές, και τελικά το πρόγραμμα δεν κόβεται λόγω σκανδάλου. Μην βλέπουμε φαντάσματα. Πάντως ο κύριος Κατρούγκαλος για σκάνδαλο μιλάει. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κομμάτι της επιστημονικής επάρκειας που επιθυμούσαμε. Κύριε Πλεύρη, επιτρέψτε μου παρατηρήσεις για να με ακούσει ο κύριος Πλεύρης και να τοποθετηθεί. Επιτρέψτε μου. Πρώτα, τα χρήματα δεν δόθηκαν απευθείας στα ΚΕΚ. Μεσολαβούν οι περίφημες πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης. Αυτές είναι 7 ή 8, οι οποίες, όπως είπα προηγουμένως, επιλέχθηκαν με τρόπο που είναι το λιγότερο αδιαφανής. Δεύτερον και σημαντικότερο, αν δεν υπήρχε πρόβλημα, προφανώς δεν θα αποσυρώταν το ζήτημα της κατάρτισης. Γιατί είτε όλα πήγαιναν καλά, είτε δεν πήγαιναν. Και εν πάση περιπτώσει, η πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού είναι, νομίζω, κάτι που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί είτε έχετε δίκιο εσείς, κύριε Πλεύρη, είτε έχετε δίκιο εγώ, από τη στιγμή που έχει τεθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση με όρους σκανδάλου το θέμα και έχει διατυπωθεί, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, συγκεκριμένο ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό, είναι φυγομαχία να αποφεύγει ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί. Για να ακούσουμε τώρα. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι πρόβλημα Βρούση πια, είναι πρόβλημα Μητσοτάκη. Θέλω μια φυγομαχία και κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους δύο.
με βάση αυτά που είπε το πρωί στη Βουλή και τα άκουσα ο κύριος Γκεγκέρογλου. Ο κύριος Γκεγκέρογλου λοιπόν είπε ότι αυτές οι δύο πλατφόρμες, από τις 7 πλατφόρμες που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, δύο είναι η ουσίας, όπου θα έπαιρνε η κάθε μία από τις δύο, δηλαδή οι κάθε δύο παράγοντες, ο καθένας από τους δύο, 18 εκατομμύρια, και τα υπόλοιπα ΚΕΚ θα έπαιρναν από 120 χιλιάρικα το καθένα. Άρα η ιστορία έγινε για αυτούς τους δύο, λέει ο κύριος Κατρούγκαλο, ο κύριος Γκεγκέρογλου, και λέει και κάτι άλλο και για εσάς. Μισό λεπτό. Και λέει και κάτι άλλο και για εσάς, κύριε Κατρούγκαλε, ότι το πρόγραμμα αυτό, λέει, παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό από μια επιτελική υπηρεσία του Υπουργείου, η οποία συγκροτήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε η ίδια και τα άτομα και η πρόεδρός της μπήκαν από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και από τότε, μάλιστα, δεν άλλαξαν. Για να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη και μετά τον κύριο Κατρούγκαλο. Εγώ τάχιστα μια κουβέντα να μιλήσω, συνάδελφε. Τάχιστα μια κουβέντα σε αυτό και όλα θα απαντηθούν. Όπως αντιστοίχως θα δούμε και τις καταγγελίες οι οποίες είχαν υποθεί από τη Γενική Γραμματέα που παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπορεί τα λεφτά που δόθηκαν 4,5 χρόνια στα ίδια ΚΕΚ να είναι λεφτά άγια και η πλατφόρμα, η αντίστοιχη που πηγαίναμε να κάνουμε εμείς να είναι σκάνδαλο, ή δεν είναι τίποτα από τα δύο, ή ενδεχομένως θα δούμε ποιοι τα δίναν και πώς τα δίναν. Αλλά θα απαντήσουν οι ειδικοί. Η ουσία είναι ότι ο Πρωθυπουργός είδε ότι υπάρχει μία βελτηρία στο συγκεκριμένο κομμάτι, κυρίως στο θέμα της υλοποίησης, και γι' αυτό δεν είχε κανένα πρόβλημα να διακόψει το πρόγραμμα. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, κύριε Κατρούγκαλε. Αν υπήρχε απλώς βελτηρία, θα λαμβάνονταν μέτρα διοικητικής φύσης. Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία της εφαρμογής του προγράμματος, και κατά τη γνώμη μας δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει σαφέστατα οσμή σκανδάλου, και ακριβώς ο αντιπερισπασμός που προσπαθεί να κάνει ο αγαπητός συνάδελφος δεν είναι επιτυχής. Γιατί, όπως αναφέρετε κι εσείς, εδώ το σκάνδαλο δεν είναι μόνο στο ότι αντί να πάρουν 800 ευρώ όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες θα πάρουν 600, ακριβώς για να πάρουν το 80 εκατομμύρια οι επαγγελματίες στο χώρο της κατάρτισης. Το μέγα σκάνδαλο είναι ότι τα πολλά χρήματα, η μεγάλη μερίδα του Λέοντος, θα πάνε σε αυτές τις 7 πλατφόρμες, και από ό,τι φαίνεται μάλιστα και η μερίδα του Λέοντος σε δύο από αυτές. Ως προς το αν υπάρχει μια επιτελική ομάδα στο Υπουργείο, δεν ξέρω αυτά τα στοιχεία τα οποία έθεσε ο κύριος Γκεγκέρογλου. Δεν ήταν επιτελική ομάδα που είχε συγκροτηθεί επί των ημερών που ήμουν εγώ στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι προφανές όμως ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες εισηγούνται. Οι πολιτικές όμως αποφάσεις είναι πάντοτε του Υπουργού και εν τέλει του Πρωθυπουργού. Και θέλω να τονίσω την ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν πρέπει να μείνει ούτε άφωνος, ούτε να φυγομαχήσει όταν έχουν τεθεί τόσο σοβαρά ζητήματα από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν σας αρκεί, ας πούμε, αυτό που ζητάτε να παραιτηθεί ο κύριος Βρούτσης? Σας αρκεί, αν είχαμε την παραίτηση του κύριου Βρούτση, θα ήσασταν ικανοποιημένοι? Μα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε απολύτως τον κύριο Βρούτση, λέγοντας ότι απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Άρα έπαψε πια να είναι θέμα Βρούτση και έχει γίνει σαφέστατα θέμα Μητσοτάκη. Εσείς, και παραλαμβάνω και το άλλο θέμα κοινοβουλευτικής τάξης, ότι από τη στιγμή που έχει τεθεί συγκεκριμένη ερώτηση, όχι απλώς από αρχηγό κόμματος, αλλά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός έχει υποχρέωση να πάει στη Βουλή και να τοποθετηθεί. Εσείς, κύριε Πλεύρη, και ουσιαστικά να τι απαντάτε σε αυτό? Προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα ευθύνης του κύριου Βρούτση. Αντιθέτως, έχει κάνει εξαιρετικό έργο και μάλιστα σε δύο μήνες από τώρα τη σύνταξη θα την παίρνει από το πληκτρολόγιο ο κόσμος και δεν θα. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο όμως. Και για το συγκεκριμένο σας είπαμε, οι απαντήσεις μας είναι σαφές. Το πρόγραμμα διακόπτεται γιατί δεν μπόρεσε να έχει το επιστημονικό επίπεδο που επιθυμούσαμε στον χρόνο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στηρίζονται με το 600 τώρα, με το 800 το Μάιο, με 40% μείωση ενοικίου, με πίσω τις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, με έκπτωση αν τις πληρώσουν τώρα. Σε όλο λοιπόν αυτό το πλαίσιο στήριξης, να συζητήσουμε ότι υπάρχει. Αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε φαντάσματα και όλες οι απαντήσεις θα δοθούν. Για να απελευθερώσω και τον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί τον έχουμε καθυστερήσει, θέλω μία απάντηση και απάντηση. Εγώ κατάλαβα, Γιώργο, ότι κάτι έχει στο νου το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει δύο πλατφόρμες. Ναι. Είναι σαφές. Επειδή ξέρω είναι το ρεπορτάζ, το παρακολουθώ, ότι δύο από τις πλατφόρμες θα στοχεύσετε. Νομίζω ότι έχετε τις επόμενες μέρες. Είναι σαφές, το έκανε σαφές ο κύριος Γκεγκέρογλου. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι. Θα τα πούμε στη Βουλή. Αλλά πράγματι πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη και να με απελευθερώσετε, γιατί τώρα ξεκινάει η επόμενη υποχρέωση. Να είστε καλά, κύριε Κατρούγκαλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πλεύρη,
Πριν κλείνουμε τον κύριο Κατρούγκαλο, μια ερώτηση θέλω να κάνω για αυτό το ζήτημα το οικονομικό. Αυτό τώρα υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας τρόπος να μην βγει ο λογαριασμός από τα ταμεία, αλλά να συνεχίσουμε να το πληρώνουμε από το ΕΣΠΑ, παρά την όποια εξέλιξη. Τι γνωρίζετε. Καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους που θέλουμε, γιατί κάποιοι φαντάζονται ότι τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού είναι απεριόριστα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι δόθηκαν ευελιξίες από το ΕΣΠΑ. Έχει δηλαδή βάση αυτό το οποίο υπόθηκε. Αλλά όχι κατά τρόπο μη εξάντληση κονδυλίων. Το ΕΣΠΑ, ξέρετε, έχει συγκεκριμένα λεφτά για κάθε ένα κονδύλι. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την κατάρτιση, και αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή, και να εξαντλούσαμε αυτό το ποσό για να ενισχυθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα, ακόμα και από άλλο κονδύλι του ΕΣΠΑ να είναι, σημαίνει ότι μία δυνατότητα η οποία θα είχαμε, είτε αυτή ήταν για τη μείωση ενοικίου ενδεχομένως μέσω ΕΣΠΑ, είτε με περαιτέρω δυνατότητες, θα τις εξαντλήσουμε για αυτό το ποσό. Άρα σίγουρα δεν είναι μια θετική σίγουρα εξέλιξη. Σίγουρα, τέλος πάντων, λεφτά κάποιοι τα βάζουν. Και από τη στιγμή που χάνουμε ένα συγκεκριμένο κονδύλι που υπήρχε, που ήταν κατάρτισης, που το αξιοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5 χρόνια για άνεργους, για εξειδίκευση, και μπορούσαμε με ένα κομψό τρόπο, δυστυχώς, επειδή δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, γιατί πράγματι το επίπεδο το οποίο πήγαινε να δοθεί ως επιστημονική γνώση δεν ήταν αντίστοιχο όπως επιθυμούσαμε, υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός με απόφαση του να το σταματήσει. Είστε ειλικρινής.